Και θα πάμε τώρα στα αγαπημένα μας φακιά. Εκεί μας περιμένει μια δραστήρια αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας, η κυρία Αφροδίτη Σφινιά, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια, με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και του Δήμου Σφακίων, με τίτλο «Τα Σφακιά κατά την Επανάσταση του 21, τόπος και άνθρωποι». Πάμε στην κυρία Σφινιά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ που για ακόμα μία φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πολλές οι αφορμές, ιδιαίτερα δραστήρια και οι άνθρωποι που σέβονται τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου. Αυτή τη φορά τι έχουμε? Ένα συνέδριο. Πράγματι, ό,τι περιθώριο μας έχει αφήσει ο κορονοϊός και προσπαθώντας έτσι να ξεφύγουμε από τη λέλαπα των δύο τελευταίων ετών, κάνουμε μια προσπάθεια να ανακάμψουμε και να επιστρέψουμε σε μια καθημερινότητα που νομίζω ότι ταιριάζει και σε εμάς και στον τόπο από τον οποίο καταγόμαστε. Τώρα, με την ευκαιρία αυτή λοιπόν της σύνδεσής μας, θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο, κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας φυσικά βρίσκεται η εκδήλωση, την οποία και ευχαριστούμε θερμά γιατί χωρίς τη συμβολή της η υλοποίησή του αυριανού συνεδρίου πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το συνέδριο αυτό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο, είχε προγραμματιστεί να γίνει στα πλαίσια του εορτασμού των 200 ετών από το 21, αλλά λόγω της πανδημίας μεταφέρθηκε φέτος και προσπαθήσαμε να το υλοποιήσουμε το πρώτο εξάμεινο του 22, οριακά αύριο 2 Ιουλίου πραγματοποιείται. Θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Όπως αναφέραμε πιο πριν, αφορά μια διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Σφακίων, τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Κρήτης και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο της UNESCO. Όπως αναφέρατε και εσείς, ο τίτλος «Τα Σφακιά και η ευρύτερη περιοχή τους κατά την Επανάσταση του 21, τόπος και άνθρωποι». Θα γίνει μια προσπάθεια έτσι να προσεγγίσουμε ιστορικά το κομμάτι εκείνης της εποχής και τον τόπο των Σφακίων, να δούμε πώς ήταν οι άνθρωποι, πώς ζούσαν, τι ήταν αυτό που ξύπνησε μέσα τους τη δίψα για τη ελευθεριά και τον ξεσηκωμό. Και νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε κομμάτια της ιστορίας που κάποιοι δεν γνωρίζουμε ή κάποιοι άλλοι που γνωρίζουν να τα θυμηθούν. Αναφορικά τώρα με τον τουρισμό, καλές οι δράσεις πολιτιστικές βέβαια και πολύ καλά κάνετε και έχουμε και ανάγκη μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας. Με τον τουρισμό γενικά πώς τα πηγαίνετε, η κίνηση πώς εξελίσσεται? Ευτυχώς ανέκαμψε μάλλον, ύστερα από όσα έχουμε περάσει όλοι μας. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πληρότητα που ξεπερνάει το 60%. Ευελπιστούμε ότι θα αυξηθεί όσο πλησιάζει ο Αύγουστος ή όσο θα φτάσουμε στα μέσα του Ιούλιο, που καταλαβαίνετε ότι η τουριστική αύξηση φτάνει στην κορύφωσή της. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον έχουμε αφήσει πίσω μας τα δυσάρεστα της πανδημίας και ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μάλιστα, το μήνυμα που στέλνουν τα Σφακιά λοιπόν ποιο είναι, πέρα από το μήνυμα του πολιτισμού και της παράδοσης και της ιστορίας μας μέσα και από τις εργασίες του συνεδρίου? Σαφέστατα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είναι σίγουρο ότι ο κορονοϊός υπάρχει ακόμα στη ζωή μας. Θέλει το σεβασμό που απαιτείται, θέλει την προσοχή που απαιτείται. Έχουμε μάθει όμως πλέον να πορευόμαστε, γιατί έχουμε μάθει και πώς να προστατευτούμε και πώς να επιβιώνουμε. Θέλει λοιπόν προσοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας κρατήσει πίσω. Η ζωή προχωρά, η καθημερινότητα απαιτεί πολλά και σαφέστατα η επιστροφή και στον πολιτισμό και στις τουριστικές και πολιτιστικές δράσεις προβολής θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα από εδώ και στο εξής συστηματικά. Αν θέλετε και αν έχω το χρόνο, βέβαια, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πολιτιστικές δράσεις, βέβαια, που μετά από 2 χρόνια έχουμε τη χαρά να διοργανώνουμε ξανά στο Δήμο Σφακίων. Και αφορούν κυρίως το κομμάτι του 15 Αύγουστου και μετά. Επιστρέφει λοιπόν η γιορτή της Γραβιέρας στην Ανώπολη τη μέρα του 15 Αύγουστου. Επιστρέφει η γιορτή της Φακιανής Πίτας στο λιμάνι της χώρας Σφακίων στις 19 του Αυγούστου. Το πανηγύρι του Άι Μανώλη στα Σκύφου που φέτος θα γίνει στις 20 του Αυγούστου. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα τριήμερο που πρώτη χρονιά φέτος διοργανώνει η Ένωση των Αραδενιωτών, των Φίλων της Αράδενας, όπου προσπαθούν να δώσουν έτσι ζωή στο ερημωμένο χωριό αυτό των Σφακίων και διοργανώνουν ένα τριήμερο φεστιβάλ. Η πρώτη μέρα, για να μην κάνω κανένα λάθος, περιλαμβάνει μια κινηματογραφική προβολή, η δεύτερη βραδιά ρεμπέτικου και η τρίτη αφορά σε παραδοσιακούς χορούς, κριτικούς και μη. Και νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια που αξίζει τη στήριξή μας,
ούτως ώστε να καθιερωθεί και να δοθεί ξανά ζωή σε ένα χωριό που όλοι αγαπάμε. Μάλιστα. Και από όλους χρειάζεται τη στήριξή μας. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας, κυρία Σφινιά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, και από τα Σφακιά.